Η Καλλιρόη Πετράκη και ο Κωνσταντίνος Βασδέκης, που βλέπετε ήδη στην αφίσα, είναι η Χαγιάλ και σήμερα το βράδυ θα τους απολαύσουμε στο Ξέφωτο. Νομίζω ότι πρόκειται για μια εξαιρετική περίπτωση να περάσουμε ένα ωραίο μουσικό βράδυ. Ήρθαν τα παιδιά εδώ και αφού έχουν το live τους, να μην τους κάνουμε και 2-3 ερωτήσεις. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Η συζήτηση ξεκίνησε με την Καλλιρόη όταν της είπα και δύο λάμδα και δύο ρότα Καλλιρόη. Μου λέει περισσότερο το μπερδεύουμε με το Καλλιόπι. Είμαι μια από αυτούς. Ναι, δεν πειράζει. Είμαι συνηθισμένη. Τώρα πειράζει, δεν πειράζει, τα λέω εγώ. Τώρα ξεπερνάμε τα προβλήματα ένα-ένα, να τελειώνουμε. Λοιπόν, η ιστορία σας. Να ξεκινήσουμε από την κυρία της υπόθεσης. Πότε ξεκινήσατε να λειτουργείτε σαν ντουέτο, τι μουσικές περιλαμβάνει το ρεπερτόριό σας, τα πάντα θέλουμε να μάθουμε. Τέλεια. Έχουμε 2 χρόνια που είμαστε μαζί. Ναι. Με το όνομα Χαγιάλ, λοιπόν. Το οποίο σημαίνει... Σημαίνει όνειρο. Στα τουρκικά, παιδιά. Δεν το είχα ακούσει ποτέ, μου κάνει πολύ εντύπωση. Αυτό λέμε τόση ώρα. Ναι. Και... Όνειρο, καταρχάς, να εξηγήσω γιατί. Γιατί ακούγεται έτσι και λίγο ρομαντικό, αλλά έχει και μια βάση. Δεν είναι κακό να είναι ρομαντικό. Όχι, αλλά εξηγείται. Είμαστε και ρομαντικοί άλλωστε. Θα καταλάβουν όσοι έρθουν και το βράδυ. Ήταν το όνειρό μας να ασχοληθούμε με τη μουσική αφενός και αφετέρου ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τέτοιες συνθήκες. Ονειρικό ταξίδι το βράδυ. Ακόμα καλύτερα. Μας φτιάχνετε τώρα, μας φτιάχνετε και πάει. Και έτσι λοιπόν αποφασίσατε ότι αυτό θα γίνει διαμέσου του ντουέτου σας. Ναι, ταιριάξαμε. Αυτό. Ήσασταν άγνωστοι μέχρι τότε, ήσασταν φίλοι και τραγουδούσατε, έτυχε να συνεργαστείτε και συναντηθήκατε. Πώς? Ήμασταν παντελώς άγνωστοι. Στην ουσία έχει ο καθένας το δικό του δρόμο. Ναι. Εγώ τραγουδούσα αποσπασματικά στη Θεσσαλονίκη, όπου σπούδασα εδώ, και στα Ιωάννινα, από όπου κατάγομαι. Και στην ουσία ο καθένας με τη δική του εμπειρία και το δικό του δρόμο, είχαμε κοινό στόχο να δημιουργήσουμε ένα σχήμα και στο δρόμο γίναμε και πολύ καλοί φίλοι. Είναι πιο εύκολο τώρα από ότι όταν ήσασταν μεμονωμένα. Ναι. Είναι αυτό που συνηθίζω να λέω. Πολλοί μαζί πάνε πιο μακριά. Φυσικά, φυσικά. Αλλά θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να μην είναι ευέλικτο, ας πούμε, ένα σχήμα. Εκεί είναι η χημεία. Δηλαδή, ταιριάξαμε απόλυτα στο τι θέλουμε να κάνουμε, στο πώς θέλουμε να το κάνουμε, στο τι θέλουμε να πούμε στον κόσμο, τι προτείνουμε, στο τι θέλουμε να δημιουργήσουμε και μουσική και όχι απλά να αναπαράγουμε τραγούδια. Θέλουμε και να βάλουμε ένα δικό μας λιθαράκι, αν μπορέσουμε. Ναι, φυσικά. Αυτό. Είναι θεμητότατο το. Δεν κλείνεται, βέβαια. Δεν κλείνεται, λέω. Δεν έχει θετικό βαθμό, γιατί είναι θεμητό ή δεν είναι θεμητό, αλλά είναι θεμητότατο. Παρ' όλα αυτά. Άρα, εσείς έχετε κάποιο στέκι στο οποίο συνήθως εμφανίζεστε ή πραγματοποιείτε ανά την χώρα, ας πούμε. Γιατί μου λες Ιωάννα, Θεσσαλονίκη. Η έδρα μας είναι τα Ιωάννα που πήγε ξεκινήσει. Α, είστε Ιωάννινα, γενικά μόνιμα και τώρα βρίσκεστε εδώ για το Ξέφωτο. Βεβαίως. Πείτε το αυτό, βρε παιδιά. Τα λένε πρώτα-πρώτα, βρε παιδιά. Και ευχαριστούμε και πάρα πολύ το Φώτο Θεοδωρίδη που μας κάλεσε, έτσι, για να μπορέσουμε να δείξουμε τη δουλειά μας και το τι προτείνουμε εμείς για καλή μουσική, για το δικό μας γούστο τουλάχιστον. Αυτό. Και ευχαριστούμε και εσάς που μας φιλοξενήσατε. Μα ακούγεται πάρα πολύ ωραία η ιστορία σας, λοιπόν. Γιατί είναι ωραίο, ρε παιδί μου, να κάνει ο κανένας, καθένας, όλοι μας, τα όνειρά μας πραγματικότητα. Και εσείς με κάποιο τρόπο το έχετε κάνει. Δεν θέλατε αυτό που θέλατε. Είναι κάποιος, νομίζω, αρχαίος, ότι κάνει το χόμπι σου επάγγελμα και δεν θα δουλέψει ποτέ. Πριν και σύγχρονα τα λένε. Το θέμα είναι πώς τους ακούμε. Ναι. Ήμασταν τυχεροί. Μπράβο σας. Α, και μετά ξανά πίσω στα Ιωάννα. Ιωάννινα, θα προχωρήσουμε στην Αθήνα. Είναι η βάση μας τα Γιάννα στην ουσία. Τώρα καλοκαιράκι αρχίζουμε να... Κάνα πάπιτο θα πηγαίνετε εκεί, θα κάνετε τίποτα. Τώρα βέβαια δεν παλεύετε πολύ. Καλά, τώρα δεν πειράζει. Θα παλευτεί μετά που θα έχει τη ζέστη, θα ερχόμαστε όλοι, θα ανεβαίνουμε τα βουνά, θα πάρουμε τα βουνά. Πολύ καλή επιτυχία, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.